Το κατάκολλο επέλεξε αντί της Κέρκυρας η Norwegian Cruise Line για το πλοίο της Norwegian Epic, ακυρώνοντας τις 13 προγραμματισμένες προσεγγίσεις του στο λιμάνι μας, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά και δυσαρέσκεια για την οικονομική απώλεια. Το κρουαζιερόπλοιο Epic της συγκεκριμένης εταιρείας έχει χωρητικότητα 4.100 επιβατών, δηλαδή η Κέρκυρα έχει απολέσει την τόνωση της τοπικής οικονομίας με τους εν δυνάμει περισσότερους από 50.000 επιβάτες του πλοίου. Την πληροφορία σχετικά με την ακύρωση των προσεγγίσεων του Norwegian Epic επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων της Κέρκυρας, Δημήτρης Διαβάτης, μιλώντας για ασυνήθιστη εξέλιξη. Χωρίς να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους η Norwegian Cruise Line επέλεξε να αλλάξει προορισμό για το πλοίο της Epic, ο κύριος Διαβάτης δεν απέκλεισε η απόφαση της εταιρείας να οφείλεται στην πρόσφατη εφαρμογή της αύξησης των τελών ελιμενισμού των κρουαζιερόπλων, που σημειωτέων για το 2025 θα είναι ακόμη πολύ μεγαλύτερη. Πράγματι, έχουμε την πληροφόρηση ότι το Norwegian Epic άλλαξε λιμάνι προσέγγισης, αντικαθιστώντας την Κέρκυρα με το κατάκολλο. Δεν μπορώ να έχω ακριβή αριθμό για πόσες προσεγγίσεις, σίγουρα είναι πάνω από 10. Και ο λόγος για τον οποίο έγινε, και αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, μπορεί να είναι οποιοδήποτε λόγος προγραμματισμού. Σίγουρα είναι πολλά τα άτομα τα οποία δεν θα έρθουν στην Κέρκυρα, διότι αν υπολογίσουμε ότι το καράβι έχει 4.000 άτομα επάνω, αν είναι 10 μιλάμε για 40.000 άτομα. Δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται, τουλάχιστον στη μέση της σεζόν, για τόσες προσεγγίσεις. Αλλά σας λέω και πάλι, τον ακριβή λόγο δεν τον γνωρίζω. Θα μπορούσε ενδεχομένως να οφείλεται στη σχεδιαζόμενη αύξηση των τελών προσέγγισης του λιμένα μας? Μπορεί να είναι και αυτό. Δεν είναι σχεδιαζόμενη. Νομίζω ισχύει η αύξηση. Μέρος της αύξησης ισχύει από φέτος και έπεται και άλλη του χρόνου. Αλλά το αν είναι αυτό ή κάποιος άλλος ο λόγος, δεν μπορώ να σας πω. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια απώλεια, μια οικονομική απώλεια αρκετά σοβαρή, γιατί αν οι προσεγγίσεις είναι πάνω από 10, όπως λέτε, είναι τουλάχιστον 40.000 άτομα μείον. Ναι, σίγουρα. Πράγματι είναι τουλάχιστον 40.000 άτομα, τα οποία δεν θα επισκεφθούν το νησί. Και αν τα βάλεις επί το μέσο όρο που αφήνει το κάθε άτομο στο νησί, είναι κάποια νούμερα και σε ευρώ. Η εταιρεία η οποία πήρε αυτή την απόφαση είναι υποχρεωμένη να εξηγήσει τους λόγους ή όχι? Όχι, και εντάξει, ποιος θα ζητήσει το λόγο από την εταιρεία γιατί όχι, άλλαξε το πρόγραμμα? Γιατί ενδεχομένως θα μπορούσε να οφείλεται σε αυτό που λέμε τώρα ή σε κάποιο πρόβλημα με τις υποδομές, κάποιο άλλο πρόβλημα. Ο Όλκε σίγουρα μπορούσε να ρωτήσει, αλλά όχι εμείς. Δεν νομίζω ότι εμείς μπορούμε να πάρουμε την εταιρεία και να ζητήσουμε εξηγήσεις γιατί άλλαξε το σχεδιασμό της.